Δεν ξέρω πάντα αν είναι καλό το να βγαίνεις πρώτη. Πάντως σίγουρα υπάρχει ένα ερωτηματικό δίπλα σε αυτό, γιατί δεν έφτασα στον τελικό και δεν τον έχω μάθει ακόμα, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα μαθευτεί. Γιατί είχα 4 θετικά σχόλια από τους κριτές στη φωτογραφία μου. Με αποθέωσε ο κύριος Κουλός και το κόψανε αυτό το σχόλιο. Δεν το είδαμε ποτέ. Δεν το είδαμε ποτέ. Πώς αποθέωσε, τι σου είπε? Μου είπε ότι η φωτογραφία μου είναι καταπληκτική, ότι έχω αναδείξει απίστευτα το ρούχο, ότι το πρόσωπό μου είναι τέλειο. Θύμησέ μου, ποια φωτογραφίες, ποια φωτογράφηση. Είναι η φωτογράφηση με τις δισκόμπαλες που είχαμε κάτω και ήμασταν με τα φορέματα. Το πάρτι. Ναι. Άρα δηλαδή εσύ εκείνη την ώρα άκουγες πολύ καλά σχόλια. Πολύ καλά σχόλια. Και είχε αργήσει πάρα πολύ να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Οπότε εκεί κάτι εμένα δεν μου άρεσε και έλεγα τι γίνεται. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν και από τον κόσμο, ήταν μόνο της Κριτικής Επιτροπής. Ήταν μόνο της Κριτικής Επιτροπής, ναι. Και έφυγα χωρίς να ξέρω το λόγο. Είναι στον κάτι αέρα τι είδαμε? Στον αέρα είδαμε 3 σχόλια, πάλι θετικά και από τους 3 κριτές. Δεν ήταν τόσο θετικά όσο αυτά που έχεις ακούσει εσύ στο... Όχι, ήταν θετικά, απλά κόψανε του κύριου Σκουλού το σχόλιο που με είχε αποθεώσει. Οπότε όταν βλέπεις ένα μοντέλο να λένε 4 θετικά σχόλια σε μια παίκτρια, πώς γίνεται να την διώχνεις? Τι μπορεί να υπάρχει από πίσω? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και είναι κάτι το οποίο με απασχολεί μέχρι και τώρα, όμως το ξεπερνάω και το θέλω να κοιτάω... με κάποιον. Εντάξει, αν θα μπορούσε να ρωτήσει, και η Καγιά είναι ένα πολύ χαλαρό άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχει τελειώσει. Δεν θέλω να γυρνάω πίσω και να τα σκαλίζω. Κοιτάω μπροστά το μέλλον, να δουλέψω και να είμαι επαγγελματίας. Επαγγελματίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Και στα δύο. Θέλω πάρα πολύ να βγω έξω και να ταξιδέψω. Ήδη το δεύτερό μου ταξίδι τώρα θα είναι στο Μιλάνο. Οπότε το πρώτο ήταν στο Λονδίνο. Θέλω Έκανες να πω έξω. Κάποιο ραντεβού και με εταιρεία, με πρακτορείο? Με πρακτορείο, έχω ανθρώπους στο εξωτερικό.